Να μας πείτε τώρα, γιατί έχουμε την συγκυρία, κακή βέβαια η συγκυρία αυτή, έχουμε εσάς που είσαστε βουλευτής Λέσβου και έχουμε εκεί πέρα ναυάγιο στη Λέσβο με νεκρούς. Έχετε κάποια πληροφόρηση παραπάνω? Είναι πραγματικά τραγικό το για ακόμα μια φορά μετατρέπεται το Αιγαίο σε ένα υγρό τάφο κατατρεγμένων. Είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον 16 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιοχή ανατολικά της Λέσβου. Την ίδια στιγμή γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα δεύτερο ναυάγιο στα Κύθηρα. Αυτό πραγματικά, η κατάσταση αυτή με την οποία, παρότι δυστυχώς τη βλέπουμε να επαναλαμβάνεται πολλές φορές, όμως αρνούμαστε να τη συνηθίσουμε. Είναι πραγματικά αδιανόητο άνθρωποι σήμερα που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο, τη φτώχεια, τον ξεριζωμό, να χάνονται στο Αιγαίο, που έχει μετατραπεί πραγματικά σε μια θάλασσα νεκρών, στην προσπάθειά τους, αν θέλετε, να ξεφύγουν από τα γεωπολιτικά παζάρια που γίνονται στις πλάτες τους. Πώς συμβαίνει αυτό? Πώς συμβαίνει αυτό? Γιατί είδαμε και χθες ένα βίντεο που κυκλοφόρησε με Τούρκους με στυλιάρια να απειλούν τους μετανάστες και να τους οθούν. Κοιτάξτε, ότι οι συνθήκες πραγματικά, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να λέει ότι δεν γνωρίζει με τι συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι ξεκινάνε και προσπαθούν να κάνουν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι στην προσπάθειά τους να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Πραγματικά και τα δρομολόγια που κάθε φορά επιλέγουν, όσο αν θέλετε δυσκολεύουν και οι συνθήκες μετάβασής τους και τα διάφορα κυκλώματα, τα δρομολόγια και τα μέσα με τα οποία στέλνουν αυτούς τους ανθρώπους, είναι γνωστά και δυστυχώς και αυτά τα μηνύματα της... Η προσπάθεια απόθεσης αυτών των ανθρώπων στη θάλασσα από τη μία ή από την άλλη πλευρά οδηγεί πολλές φορές στο να αναζητούν νέες διαδρομές πιο επικίνδυνες και να έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν θύμα της εργαλειοποίησης του πόνου τους μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, που γίνεται με χίλιους δύο τρόπους. Γιατί αν θέλετε και η συμφωνία που έχει υπογραφεί, απαράδεκτη συμφωνία, κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, είναι αυτή που ενισχύει και συνεχίζει αυτό, δίνει τη δυνατότητα και στην Τουρκία να χρησιμοποιεί αυτούς τους εργαζομένους ανθρώπους ως εργαλείο, ως μοχλό πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με δραματικά πολλές φορές αποτελέσματα. Και γι' αυτό και ως κόμμα πολλές φορές επιμένουμε ότι τα μηνύματα που προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση για καμία ανοχή προς τους πρόσφυγες και μετανάστες, δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να θεωρούνται ως κίνδυνος, ως εισβολής, ως κίνδυνος για τα σύνορα και τη χώρα μας, γιατί αυτό που είναι πραγματικά κίνδυνος για τα σύνορα και τη χώρα είναι το ΝΑΤΟ, είναι η Frontex, είναι αυτοί οι οργανισμοί που δεν αναγνωρίζουν σύνορα και αυτοί οι οποίοι βάζουν πολλές φορές τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο τραπέζι του παζαριού με την Τουρκία και δυστυχώς χρησιμοποιούν και αυτούς τους ανθρώπους σε αυτό το παζάρι. Μάλιστα. Κυρία Κομνηνάκα, να πάμε και να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Από την άλλη, είχαμε την πρόταση της Κομισιόν για την επιβολή προσωρινού πλαφών στην τιμή του αερίου. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει λόγο για δικαίωση των θέσεών της. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο ή μάλλον πολύ μακριά από την πραγματικότητα το να πανηγυρίζει σήμερα η κυβέρνηση ότι δικαιώνεται, όταν έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα μέτρα, τα όποια μέτρα παίρνονται, ή το να αναμένει, αν θέλετε, λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Πολιτική, που έχει διαμορφώσει και δημιουργήσει το ίδιο το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι μάλλον φρούντες οι ελπίδες. Γιατί δυστυχώς η ενεργειακή ακρίβεια καλπάζει και θα συνεχίζει να καλπάζει όσο παραμένουμε σε αυτές τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της πράσινης μετάβασης, αυτές που μετέτρεψαν τις απελευθέρωσεις της ενέργειας, του χρηματιστηρίου της ενέργειας, αυτά δηλαδή που μετατρέπουν ένα αγαθό αναγκαίο για την ανθρώπινη ζωή σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα. Αυτά, όταν λοιπόν παραμένεις εγκλωβισμένος αυτού του είδους τις δεσμεύσεις
και το ρεύμα μετατρέπεται σε ένα χρηματιστηριακό αγαθό, όλα τα υπόλοιπα μέτρα που παίρνονται σε αυτό το πλαίσιο αποδεικνύονται δυστυχώς ανεπαρκή. Και όταν μάλιστα είναι πολύ πίσω από αυτό που θα ήταν πραγματικά αναγκαίο να συμβεί. Δηλαδή σήμερα μπορεί να μιλάμε με αυτή την πραγματικά εκτείναξη των τιμών της ενέργειας, ότι θα συνεχίσουν το ρεύμα, τα καύσιμα, τα ενεργειακά προϊόντα να φορολογούνται 2 και 3 φορές επάνω, δηλαδή με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που όχι μόνο έχει εκτιναχθεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά λίγους μήνες πριν μονιμοποιήθηκε με την ψήφιση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το ΦΠΑ κλπ. Αυτό θεωρούμε ότι είναι φόροι που πρέπει να καταργηθούν αν πραγματικά θέλουν να ανακουφιστεί η λαϊκή οικογένεια και να μην συζητάμε για εικόνες που πραγματικά έρχονται από πολύ μακρινές εποχές, για το αν θα κάνουμε μπάνιο με κρύο νερό ή αν θα κλείνουν τα φώτα και πόσες ώρες θα κλείνουμε τα φώτα. Ή αν θα έχει θέρμανση όχι στα σχολεία. Επίσης, άνοιξε και μία συζήτηση χθες, κυρία Κομνηνάκα, για το ενεργειακό ωράριο στα καταστήματα. Εσείς πώς τοποθετήσετε σε αυτό? Νομίζω ότι αυτού του είδους τα μέτρα δεν λύνουν το πρόβλημα. Και χθες το απόγευμα οι μικροεπαγγελματίες είχαν κινητοποιήσει έξω από το Υπουργείο Οικονομικών που ζητούσαν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για να αποφύγουν όχι το κλείσιμο των 2 ωρών, αλλά τα οριστικά λουκέτα. Γιατί με τέτοιου είδους αδιέξοδα είναι αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη η μεγάλη πλειοψηφία των μικρών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, που έχουν συσσωρεύσει βάρη και από το διάστημα της πανδημίας και βάρη των προηγούμενων χρόνων της κρίσης, που ακόμα δεν έχουν καταφέρει, αν θέλετε, να ξεφορτωθούν. Και σε αυτές τις συνθήκες της τεράστιας ακρίβειας και του μεγάλου ενεργειακού κόστους δεν σώζονται με τη μία ή δύο λιγότερες ώρες που θα δουλέψουν τα καταστήματά τους, την ίδια στιγμή μάλιστα, που αυτό θα έχει και φυσικά και συνέπειες και στην κίνηση των... Πιστεύετε ότι θα αυξηθούν τα λουκέτα? Αυτό το δυστυχώς το προμηνεί η μεγάλη συσσόρευση χρεών που έχουν ιδιαίτερα οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, το λένε σε όλους τους τόνους οι εκπρόσωποι τους για τα κίνδυνο που έχουν για κατασχέσεις, πληστηριασμούς κλπ. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι απέναντι σε αυτά ο λαός δεν μπορεί να δείχνει αναμονή ούτε να περιμένει λύσεις από αυτούς που δημιούργησαν το πρόβλημα. Πρέπει τώρα, όπως ήδη κάνει χτες για παράδειγμα ο συντονισμός που έκαναν διάφοροι πολλά συνδικαλιστικές οργανώσεις εν ώψη της μεγάλης πανελλαδικής καθολικής απεργίας στις 9 Νοέμβρη για να διεκδικήσουν εδώ και τώρα μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσής τους, είναι ένα τέτοιο βήμα. Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, αγρότες, πραγματικά τα λαϊκά σώματα που στενάζουν αυτό το διάστημα και δεν βρίσκουν λύση ούτε σε αυτά τα διάφορα ημίμετρα για την μείωση του χρόνου εργασίας που δημιουργεί άλλο είδους προβλήματα, αλλά και ούτε σε αυτά τα ελάχιστα τις ελάχιστες ενισχύσεις που υποτίθεται αναγγέλει η κυβέρνηση, τις οποίες, αν θέλετε, τις παίρνει και από την άλλη του τσέπη ως φορολογούμενοι, αλλά ως φορολογούμενων. Οι οποίες ενισχύσεις βέβαια εξανεμίζονται πριν καν προλάβουν να φτάσουν στο ταμείο, από την ίδια την εκτόξευση του πληθωρισμού, την ακρίβεια. Και το ανησυχητικό, κυρία Κομνηνάκα, είναι ότι ενώ μέχρι τώρα λέγαμε θα είναι βαρύς ο χειμώνας, τώρα ακούγονται οι φωνές που λένε ότι ο χειμώνας αυτός θα τον βγάλουμε, ο επόμενος θα είναι ο χειρότερος. Πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση? Δεν μπορεί να συνηθίσουμε ούτε να συμβιβαστούμε με αυτά τα διάφορα μηνύματα που, κοιτάξτε, άλλοτε γίνονται πιο τραγικές οι περιγραφές όταν μιλάνε για χειμώνα του 40 και κατοχικούς χειμώνες, και άλλοτε τέλος πάντων προσπαθούν να δημιουργήσουν μια επανάπαυση. Η κατάσταση, αν θέλετε, και από τον ίδιο τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε, είναι 2 νούμερα χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν τις προτεραιότητες του και του κράτους για το ποιους, αν θέλετε, θα προσπαθήσουν να σώσουν από αυτή τη βαρύ χειμωνιά.
Όταν, για παράδειγμα, με τα διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού ετοιμάζεται να δοθούν 14 δις για ενισχύσεις σε επενδύσεις, σε πράσινες ενεργειακές επενδύσεις, για στήριξη ουσιαστικά επιχειρηματικών ομίλων, και μόλις 3,5 δις είναι τα υποτιθέμενα εξαγγελθέντα μέτρα για τη στήριξη των λαϊκών στον μάρο, καταλαβαίνετε από αυτές τις διαφορές στα μεγέθη ότι ο προσανατολισμός της κυβέρνησης, όπως και κάθε κυβέρνηση, παραμένει να σώσει όσο γίνεται τους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι σε αυτές τις συνθήκες συνεχίζουν να κερδοφορούν, και η συζήτηση είναι για το μέγεθος των κερδών τους, και απ' την άλλη να βυθίζονται στα διέξοδα οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, που και χθες απέδειξαν ότι δεν δέχονται την κοροϊδία, γιατί τους χρωστάνε πολύ περισσότερα από αυτά που τους εξαγγέλλεται θα δώσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν είχατε εσείς την ευθύνη των πραγμάτων αυτή τη στιγμή, πού θα στοχεύατε? Κοιτάξτε, δείτε, αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που λέμε και εκεί που δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις ως κόμμα είναι ο λαός να μην ανεχτεί για ακόμη μια φορά να πληρώσει αυτό στα σπασμένα της κρίσης. Εδώ και τώρα πρέπει να γίνουν γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις που να ξεπερνάνε τουλάχιστον τα όρια του πληθωρισμού. Μιλάμε ότι εδώ και μια δεκαετία. Δημοσιονομικά δεν θα το κάνανε, κυρία Κομνηνάκα. Μα τα μεγέθη που σας περιέγραψα πριν δείχνουν ότι δημοσιονομικά επιτρέπει ο λογαριασμός, να το πω έτσι, να στηρίζονται με ζεστό χρήμα οι μεγάλες επενδύσεις των διαφόρων ομίλων της ενέργειας, ψηφιακών κλπ. Ή να γίνονται, να το πούμε έτσι, εξοπλισμοί μαμούθ που δεν σηκώνει η πλάτη μας και που είναι πολύ μακριά τελικά από τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Άλλο ασυμφέροντα εξυπηρετούν. Αλλά ο λογαριασμός ποτέ δεν φτάνει για να πληρωθούν τα μόνιμα ισοζύγια, τα μόνιμα υποζύγια που είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαποσχολούμενοι, τα λαϊκά στρώματα. Δεν είναι μια στήριξη. Υπάρχει δυνατότητα. Δεν είναι μια στήριξη προς τους εργαζόμενους και όχι μόνο η συμφωνία που διαβάσαμε ότι επιτέθηκε χθες ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, και στους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ώστε 50 διαφορετικά προϊόντα απαραίτητα για τη διαβίωση του νοικοκυριού να μην αυξηθούν οι τιμές? Κοιτάξτε, ήδη νομίζω καταλαβαίνετε και το ξέρετε πολύ καλά ότι οι τιμές έχουν εκτοξευτεί σε πολύ βασικά προϊόντα για την λαϊκή κατανάλωση. Τώρα να συζητάμε ότι αν θα σταθεροποιηθούν και να βγαίνει, να το πούμε έτσι, στην αναζήτηση πού και ποια προϊόντα και στην προαίρεση των σούπερ μάρκετ πού και ποια προϊόντα θα συγκρατηθούν σε ένα άλλο επίπεδο, νομίζω ότι είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσε και θα έπρεπε σε όλα τα βασικά είδη διατροφής να καταργηθεί ο ΦΠΑ, γιατί είναι ένας φόρος που πραγματικά σε αυτούς που οι έμεσοι φόροι λειτουργούν, αν θέλετε, επιβαρυντικά περισσότερο για τα χαμηλά εισοδήματα. Άρα, εκτός από θα έπρεπε σε όλα τα βασικά προϊόντα πρώτης ανάγκης να καταργηθεί ο ΦΠΑ, όπως αντίστοιχα και για στα καύσιμα και στην ενέργεια. Και θα έπρεπε, αν θέλετε, να συζητάμε και για άλλου είδους λύσεις που συνολικά θα αντιμετώπιζαν όλα αυτά τα ζητήματα της ακρίβειας, όπως είναι η αποδέσμευση από τα χαράτσια και τις δεσμεύσεις που συνεπάγεται το χρηματιστήριο των ρήπων, η πράσινη μετάφραση στο χρηματιστήριο της ενέργειας, να επιστρέψουμε στην αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας που θα μπορούσαν να έχουν ένα πολύ φθηνότερο ενεργειακό μείγμα και επαρκές ενεργειακό μείγμα, για να μην συζητάμε πόσες ώρες οικονομία θα πρέπει να κάνουμε στο ρεύμα, να αξιοποιηθούν δηλαδή και οι λιγνητικές μονάδες που υπάρχουν σήμερα, και δεν απαντάει κανένας σε αυτό ότι σήμερα υπάρχουν τεχνολογικές μέθοδοι που θα επέτρεπαν να δεσμεύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες πάλι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς της βιομηχανίας. Αλλά δεν επιλέγονται αυτές οι μέθοδοι γιατί δεν έχουν προτιμηθεί ως κερδοφόρες επενδύσεις. Άρα και βέβαια να σταματήσει ο λαός μας να πληρώνει τα σπασμένα από τη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο της Ρωσίας, από την στήριξη των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, που μόνο η Ρωσία τελικά δεν τις πληρώνει. Τις πληρώνουν πολύ ακριβά
οι λαοί και ο λαός της χώρας μας και όχι μόνο. Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο αποτελεί για το κόμμα σας, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ευαγγέλιο θα έλεγα. Είναι το θέμα της προστασίας των μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Χθες είχαμε δύο εργατικά δυστυχήματα, ένα στο μεταλλεία της Φωκίδας και ένα νομίζω και σε σούπερ μάρκετ στο Μενίδη. Και ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν εταιρείες που δεν δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των εργαζομένων? Αυτό δυστυχώς είναι γνωστό. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο τι κάνουν οι εταιρείες, αλλά είναι και το τι κάνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί απέναντι στις επανειλημμένες καταγγελίες που γίνονται από τη μεριά των εργαζομένων για να βάλουν τέλος σε αυτή την αφιλιότητα οι εργαζόμενοι να ξεκινάνε να πάνε για τη δουλειά τους και να μην γυρίζουν σπίτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται καταγγελίες από τέτοιους χώρους δουλειάς, από τις συνθήκες εντατικοποίησης και για να προστατευτούν, αν θέλει, τα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών. Δεν παίρνεται κανένα μέτρο προστασίας της εργασίας και πολλές φορές αυτά γίνονται και υπό την ανοχή του κράτους με τους ελεκτικούς μηχανισμούς, είτε να μην επιβάλλουν τις κυρώσεις που πρέπει, είτε να μην έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν ελέγξουν όταν μιλάμε για τόσο υποστελεχωμένες υπηρεσίες που δεν μπορούν να παίξουν και το ρόλο που θα όφυλα να παίξουν. Είναι πραγματικά το ΚΚΕ τα χαρακτηρίζουν ως εργοδοτικά εγκλήματα, γιατί τέτοια είναι. Δεν μπορεί να μιλάμε για ατυχήματα όταν αυτό το έργο επαναλαμβάνεται συνεχώς και μάλιστα όταν έχουν από τους εργαζόμενους πολλές φορές έχουν καταγγελθεί τα λοιπή μέτρα προστασίας που παίρνονται στους χώρους δουλειάς και με βαρύτατες, το πληρώνουν αν θέλετε με βαρύ φόρο αίματος στο όνομα της διάσωσης των επιχειρηματικών κερδών. Και να κλείσουμε, κυρία Κομνηνάκα, με μία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας έναν Ερντογάν ο οποίος έχει απασφαλίσει. Θα βρεθεί στην Πράγα, στην ίδια σύνοδο κορυφής με τον Πρωθυπουργό. Το θέμα είναι εδώ, εμείς, εσείς ως κόμματα, αν πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρχει πολιτική ενότητα όσον αφορά τις προκλήσεις Ερντογάν. Και η κυρία Κομνηνάκα τον βλέπει και κάθε μέρα. Βλέπει την Τουρκία απέναντι. Κάθε μέρα από τη Μυτιλίνη. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, οι προκλήσεις αυτές πραγματικά ανησυχούν και εύλογα ανησυχούν το λαό και είναι βέβαια πολύ επικίνδυνη και ανησυχητική εξέλιξη και η πρόσφατη υπογραφή της Κολυμπικού Μνημονίου. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε... για τα καλέσματα για εθνική ομοψυχία απέναντι σε αυτού του είδους τις απειλές παραβλέπουν το γεγονός ότι μια σειρά κόμματα έχουν συμβάλει, αν θέλετε, με το να επιλέγουν τη χώρα μας και να εναποθέτουν τις ελπίδες του λαού στους υποτιθέμενους προστάτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν συμβάλει και στην... στο να αυξάνονται οι κίνδυνοι για τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά πολύ περισσότερο στο να δημιουργούν παντελώς ψεύτικες προσδοκίες και εφησυχασμό στο λαό για το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι υποτιθέμενοι ισχυροί συμμαχοί μας. Την ώρα που νομίζω ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται το παζάρι που παίζει ο ευρωατλαντικός παράγοντας με την Τουρκία για να την τραβήξουν από τη ρώσικη επιρροή και που είναι αυτό που δίνει αέρα στα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας και που θέτει στο τραπέζι του παζαρτή και των διαπραγματεύσεων τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Γιατί τώρα μπορεί να βγαίνουν και να πανηγυρίζει η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα για τις υποτιθέμενες βροντερές δηλώσεις των ΗΠΑ για το παράνομο και απαράδεκτο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι ήταν μόλις λίγες μέρες πριν που εκπρόσωπος του State Department αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα πού ανήκει, αν θέλετε, η κυριαρχία των ελληνικών μισθών. Αρνήθηκε να απαντήσει στα ερωτήματα που επανειλημμένα του τέθηκαν για το πώς κρίνει τις αμφισβητήσεις της κυριαρχίας των ελληνικών μισθών από τη μεριά της Τουρκίας και μίλησε για διαφορές που πρέπει να λυθούν μεταξύ συμμάχων
μιλούσαν για έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο που πρέπει πάση θυσία να κρατηθεί για χάρη της νατοϊκής συνοχής. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά διαμορφώνουν ένα πεδίο που τροφοδοτεί την επιθετικότητα και την προκλητικότητα της Τουρκίας, και κάθε άλλο παρά ασφάλεια διαμορφώνει και για τα νησιά του Αιγαίου και, και συνολικά βέβαια και για τη χώρα μας. Το κλίμα αυτό που έχει διαμορφώσει ή προσπαθεί να διαμορφώσει το εσωτερικό της χώρας ο κύριος Ερντογάν έχει επηρεάσει καθόλου, επηρέασε την ροή των τουριστών προς το νησί σας, των Τούρκων τουριστών? Κοιτάξτε να δείτε, ο Τούρκικος και ο ελληνικός λαός, να το πούμε έτσι, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Και είναι ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου, είναι γνωστές οι σχέσεις φιλίας που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο λαών και το καταλαβαίνουν πολύ καλά και αν θέλετε είναι χαρακτηριστικό ότι παρά αυτό την όξουση της ρητορικής και την επιθετικότητα από τη μεριά της Τουρκίας, αυτό δεν εκφράζεται από τη μεριά του τουρκικού λαού που πραγματικά και στις επισκέψεις του στα νησιά και στη Λέσβο και στα άλλα νησιά του Αιγαίου εκφράζει πάντα πολύ φιλικά συναισθήματα και εκφράζει την πραγματικότητα, την ίδια αγωνία να μην συρθεί σε ένα πόλεμο που καμιά σχέση δεν έχει με τις ανάγκες και με τα συμφέροντά του ούτε ο ένας ούτε ο άλλος λαός από τις δύο μεριές του Αιγαίου. Γι' αυτό αν θέλετε είναι και σημαντικές και οι πρωτοβουλίες που παίρνει και το κόμμα μας για να, να έρθει σε επαφή και σε συνόηση και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, η προσπάθεια που κάνει να, με κοινές ανακοινώσεις σε αυτές τις συνθήκες να μιλήσουν για την ανάγκη των λαών να ζήσουν, να αναπτύξουν σχέσεις φιλίας μεταξύ τους, να αναπτύξουν από κοινού αυτοτελή πάλι σε κάθε χώρο προκειμένου να απεπλακούν από αυτού του είδους τους επικίνδυνους σχεδιασμούς που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα δικαιώματά τους ούτε με την ανάγκη των λαών να ζήσουν ειρηνικά χωρίς να υπάρχει αμφισβήτηση αν θέλετε, των κατοχυρωμένων συνόρων, χωρίς να υπάρχει η εμπλοκή σε σχέδια για μοιρασιές που καμία σχέση δεν έχουν βέβαια με τα δικαιώματα, με τις ανάγκες τους. Μάλιστα. Θα θέλαμε να σας είχαμε εδώ κοντά στο στούντιο, ωστόσο η φωνή σας και η φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ακούστηκε, έστω και τηλεφωνικά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την... Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και ελπίζω κάθε άλλη φορά να καταφέρω να είναι. Από κοντά την επόμενη φορά. Και να ξεκινήσουμε και με ευχάριστα θέματα, γι' αυτό είπα στην αρχή κακή συγκυρία. Για μια εκπομπή είναι καλό να έχει κάποιον προσκεκλημένο ή και εμείς εδώ τους βουλευτές κάπου που έχει... Έχουμε ένα τραγικό συμβάν, αλλά εμείς σαν εκπομπή θέλουμε να προβάλλουμε καλές και ευχάριστες ειδήσεις και όχι να ασχολούμαστε με... Ελπίζουμε να σταματήσει τουλάχιστον να ευχηθούμε και καταλαβαίνω ότι δίνεται μια μάχη αυτή τη στιγμή και από τους ανθρώπους του λιμενικού για να διασωθούν όσο γίνεται περισσότερο και πραγματικά είναι ευχή... Υπάρχουν φόβοι να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων. Νομίζω ότι τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που είχα μέχρι πριν δεν έχουν διασωθεί όλοι όσοι αυτή τη στιγμή ήταν επιβαίνοντες στο πλοίο. Δεν είμαι σίγουρη αν την ώρα που μιλούσαμε ολοκληρώθηκε αν θέλετε η διάσωση όσων ανθρώπων παρέμεναν μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.